Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 23 Μαρτίου και εμείς είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τον αθλητισμό, για να προάγουμε όπως πάντα το αθλητικό ιδεώδες. Το αθλητικό ιδεώδες είναι το σύνολο των αρχών και των αξιών με τις οποίες ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός εμπλούτησε τον αθλητισμό, προάγοντάς τον σε μέσο εξάσκησης του σώματος, καλλιέργειας του πνεύματος, εξευγενισμού της ψυχής και σύσφυξης των ανθρώπινων σχέσεων. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα φυσικά που πλήττει όλο τον πλανήτη σχεδόν, το θέμα του κορονοϊού, της εξάπλωσης αυτού του φωνικού ιού, ο οποίος έχει αναστείλει κάθε αθλητική δραστηριότητα στις ευρωπαϊκές χώρες και στην χώρα μας φυσικά και στην Ελλάδα. Αλλά ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που έχει προκύψει είναι το αν θα διεξαχθούν, αν πρέπει να διεξαχθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες που είναι προγραμματισμένοι για το καλοκαίρι στο Τόκιο, με δεδομένο φυσικά ότι το Euro, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, η UEFA, πήρε απόφαση να το πάει για ένα χρόνο αργότερα, το καλοκαίρι του 2021. Μαζί μας, μέσω Skype φυσικά, είναι ο αθλητής της ιστιοπλοείας, ο Ντάνι Πασχαλίδης, ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές της ιστιοπλοείας της χώρας μας. Φυσικά μέσω Skype. Ντάνι, καλησπέρα. Μέσω Skype φυσικά, λόγω του κορονοϊού δεν μπορούμε να είμαστε στο στούντιο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μένουμε σπίτι, είπαμε. Μένουμε σπίτι ακριβώς και φυσικά το τηρείς και εσύ. Ντάνι, θα ήθελα να ξεκινήσω καταρχάς την κουβέντα, να μου πεις σε τι κατάσταση βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Προπονείσαι σε καθημερινή βάση, γιατί έχουν ληφθεί και κάποια μέτρα. Θεωρώ τους εαυτούς μας από τους τυχερούς πολίτες της χώρας, γιατί έχουν ληφθεί μέτρα για μας που προετοιμαζόμαστε για τις προκρίσεις είτε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μπορούμε και κάνουμε καθημερινά προπόνηση, βέβαια ο καιρός σήμερα χάλασε. Ετοιμαζόμαστε και προσπαθούμε να καλύψουμε το έδαφος, γιατί έχουμε ξεκινήσει σχετικά τελευταίοι την προσπάθεια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Καθημερινή προπόνηση λοιπόν στη θάλασσα, παίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην κολλήσουμε και εμείς και για να μην κολλήσουμε και τον υπόλοιπο κόσμο. Ντάνι, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας αναβρασμός στην αθλητική κοινότητα, ιδιαίτερα σε εσάς τους αθλητές που στοχεύετε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που στοχεύετε στην πρόκρισή σας και στην παρουσία σας στο καλοκαίρι στο Τόκιο. Πώς το αντιλαμβάνεσαι εσύ και με βάση και την εμπειρία σου όλο αυτό που συμβαίνει? Είναι μεγάλος αναβρασμός είτε για τους αθλητές οι οποίοι έχουν πάρει πρόκριση, είτε για αυτούς που είναι στη διαδικασία της πρόκρισης. Όλοι οι αθλητές κάνουν το πρόγραμμά τους βάσει συγκεκριμένων ημερομηνιών, θέτουν στόχους για να κάνουν το πικ της φόρμας τους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν κανένας δεν μπορεί να προγραμματίσει τίποτε. Αφενός. Αφετέρου δεν μπορεί να προπονηθεί. Ο ψυχολογικός παράγων επηρεάζει πάρα πολύ τους αθλητές. Είναι άσχημο να ξέρεις ότι μπορεί να πας να κάνεις προπόνηση και να κολλήσεις, να αρρωστήσεις. Μία αρρώστια σε έναν πρωταθλητή μπορεί να τον πάει πίσω σε ολόκληρη τη σεζόν. Είναι σαν ένα τραυματισμό, ακριβώς σαν ένα τραυματισμό. Μπορεί να σε πάει πίσω 4, 5, 6 μήνες, το ίδιο και αυτό. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 4 μήνες είναι Ολυμπιακοί Αγώνες. Η κουβέντα μας φυσικά θα ήθελα να γίνεται υπό άλλη βάση, αλλά δεν γίνεται με τα δεδομένα που υπάρχουν με τον κορονοϊό. Θα ήθελα να μου πεις, με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα γίνουν κανονικά. Τουλάχιστον από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή δεν έχει προκύψει κάποια άλλη είδηση, κάποια άλλη πληροφορία. Αναφέρουν όλοι ότι θα γίνουν κανονικά οι Ολυμπιακοί Αγώνες το καλοκαίρι. Είναι κάτι που, με το οποίο συμφωνείς ή θεωρείς ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να γίνει, να πάρθει το παράδειγμα του Euro και να πάει για το 2021 η διοργάνωση? Έχω ξεκάθαρη άποψη για το θέμα. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες πρέπει να αναβληθούν. Όταν έχεις να κάνεις με τη ζωή ανθρώπων, είτε αθλητών, είτε θεατών, είτε ανθρώπων, ανθρώπινες ζωές, εκεί πλέον πάνε όλα πίσω. Αυτό άλλωστε ήταν και το νέο των Ολυμπιακών Αγώνων. Να σταματήσουν οι πόλεμοι για να μην χαθούν άλλες ζωές. Όταν εδώ ρισκάρουμε να χαθούν ζωές, εννοείται ότι δεν τίθεται καν ζήτημα Ολυμπιακών Αγώνων. Νομίζω ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες πρέπει να αναβληθούν, να πάνε για το 2021, να έχει κατασταλάξει όλο αυτό όλη αυτή η κατάσταση, να έχουν βρεθεί εμβόλια, φάρμακα, να προετοιμαστούν καλύτερα όλοι οι αθλητές και να γίνουν όμορφοι Ολυμπιακοί Αγώνες με επιδόσεις και μετάλλια. Ντάνι, είσαι κατηγορηματικός όπως καταλαβαίνω, έχεις μια συγκεκριμένη άποψη και είσαι κατηγορηματικός επ' αυτού, άρα θεωρείς λάθος την απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής που τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, σήμερα 23 Μαρτίου, δεν έχει πάρει κάποια
συγκεκριμένη απόφαση, να έχει δώσει κάποια συγκεκριμένη εντολή για αναστολή, για μετάθεση της διοργάνωσης. Ενδόμηχα, όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι αθλητές που έχουμε ασχοληθεί με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ξέρουμε πόσο μεγάλο γεγονός είναι, ξέρουμε ότι μια τέτοια απόφαση από αυτούς τους ανθρώπους είναι δύσκολο να πάρθει έτσι εύκολα. Ζυγίζουν πράγματα, προσπαθούν να βρουν τις λύσεις για τα διάφορα προβλήματα. Άλλωστε υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα οικονομικά πίσω από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι ακόμη δεν έχουν βγει να το πούνε επίσημα. Συζητιέται έντονα, γιατί να σας πω την αλήθεια, όλη μέρα μέσα είμαστε σε επικοινωνία με φίλους ανά τον κόσμο. Όλοι πλέον οι συναθλητές μας και οι φίλοι μας, όλοι οι βιονίκες παλιοί και λοιπά, που έχουν ενημέρωση ίσως καλύτερη από εμάς, το θεωρούν σίγουρο ότι σε 96 ώρες, όπως είπε και ο πρόεδρος της ΔΟΕ, ο κ. Μπαχ, θα ανακοινώσουν την αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό θα είναι, νομίζω. Απλά είναι δύσκολη απόφαση για να βγουν να την πούνε έτσι απλά. Έτσι νομίζω. Αλλά θα το πούνε. Άρα, ενδεχομένως, με τα λεγόμενά σου, εντός της εβδομάδας, εντός των επόμενων ημερών, θα έχουμε κάποια τέτοια απόφαση, ενδεχομένως μέχρι την Παρασκευή. Ναι, έτσι διαβάζω στα τελευταία blogs και με φίλους που συζητάμε, πιστεύουν ότι πολύ σύντομα και κάτω από τις πιέσεις που δέχονται πλέον από την Αμερικάνικη Ομοσπονδία Στίβου, την Αυστραλέζικη Ομοσπονδία Κολύμβησης, από τους Καναδούς που δήλωσαν επίσημα ότι δεν συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες από αυτές τις συνθήκες. Δεν θα συμμετάσχουν στο προολυμπιακό τουρνουά συγκεκριμένα. Νομίζω ανακοινώσαν και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ξεκάθαρα. Οπότε νομίζω ότι θα βγουν και θα το ανακοινώσουν. Σιγά σιγά βλέπουμε και οι Ιάπωνες επίσημους να λένε ότι δεν έχουν πρόβλημα τελικά να διοργανώσουν τους αγώνες η ίδια εποχή το 2021, αλλά όχι μέσα στο 2020 αργότερα. Εκεί μάλλον δεν ξέρω για ποιο λόγο, ξέρουν καλύτερα οι άνθρωποι. Ντάνι, όπως καταλαβαίνεις, όλες αυτές οι εξελίξεις επηρεάζουν πρώτα και κύριε εσάς τους αθλητές, οι οποίοι βρίσκεστε αυτή τη στιγμή σε ένα στάδιο προετοιμασίας. Περιμένετε και τους αγώνες, οι οποίοι θα κρίνουν αν θα πάρετε το εισιτήριο για το Τόκιο ή όχι. Πώς το ζείτε και με τις συζητήσεις που έχεις με τους συναθλητές σου και από άλλα αθλήματα? Πώς ζείτε όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει? Βρισκόμαστε 4 μήνες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ουσιαστικά ακόμα δεν ξέρετε αν θα πάτε, τι αγώνες έχετε μπροστά σας, τι θα πρέπει να κάνετε σε περίπτωση φυσικά που δεν πάρθει απόφαση αναστολής της μεγάλης διοργάνωσης. Υπάρχει μια μεγάλη αβεβαιότητα και το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε και κάνουμε είναι σενάρια επί σενάριων. Για να καταλάβετε, εμείς 11 με 19 Απριλίου έπρεπε να τρέξουμε την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς, την τελευταία πρόκριση. Η Διεθνής Ιστιοπλογική Ομοσπονδία δεν είχε εναλλακτικό πλάνο και τώρα προσπαθούν να βγάλουν πλάνα. Προσπαθούν να βγάλουν πλάνα συμβουλευόμενοι και εμάς. Και είμαστε συνέχεια με συζητήσεις με τους συναθλητές μας, τους Έλληνες και τους ξένους, για το ποια θα ήταν αυτά τα πλάνα. Υπήρχαν πλάνα να πάμε στην Κίνα, υπήρχαν πλάνα να πάμε στην Ολλανδία, υπάρχουν πλάνα να πάμε στην Ιαπωνία. Και έχουμε κάνει για το κάθε πλάνο αυτή τη στιγμή διαφορετικό πρόγραμμα προπόνησης. Ψάχνουμε τα logistics, πώς θα μεταφερθούν τα σκάφη. Είναι πολύ πολύπλοκο και όλη αυτή η πολυπλοκότητα δεν μας αφήνει να συγκεντρωθούμε στο βασικό μας, στην προπόνησή μας και στο να γίνουμε καλύτεροι. Άρα σας επηρεάζει σε καθημερινή βάση αυτό και νομίζω ότι επηρεάζει και την ψυχολογία σας και τη διάθεσή σας γύρω από το κομμάτι που αγαπάτε, τον αθλητισμό. Έτσι. Βέβαια, εδώ παίζει μεγάλο ρόλο η εμπειρία. Για να σας πω την αλήθεια, εγώ πλέον έχω φτάσει 50 χρονών, 53 χρονών. Κάνω στην πλοία με μια μικρή πρωταθλήτρια, τη Μυρτώ, την Παπαδοπούλου, που είναι 18 χρονών. Η Μυρτώ ομολογουμένως έχει πειραστεί πολύ. Λέει τι θα γίνει, πού θα πάμε, τι θα κάνουμε. Πότε θα τρέξουμε αγώνες, προσπαθώ να την λέω συνέχεια. Εμείς πρέπει να μάθουμε να κάνουμε το αρμένισμά μας, πρέπει να κάνουμε τις μανούβρες μας, έχουμε τη ρουτίνα μας, πρέπει να συγκεντρωθούμε στη ρουτίνα μας και όταν θα μάθουμε εμείς θα το μάθουν και οι υπόλοιποι. Τότε θα ξέρουν τι γίνεται. Προς το παρόν, να βγάλουμε από το μυαλό μας όλη αυτή τη βεβαιότητα και να κάνουμε ώστε να τον focus στη δουλειά μας. Είναι δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τι να σας πω, ξεκινάς να πας στην προπόνηση και βλέπεις τους δρόμους άδειους. Πρέπει να κινηθείς σε συγκεκριμένους χώρους. Όταν αλλάζει η καθημερινότητά σου, αλλάζει και η υποτιθέμενη ρουτίνα που πρέπει να ακολουθήσεις για να βελτιωθείς. Επηρεάζει πάρα πολύ.
Είναι πραγματικά ένα γεγονός. Το βλέπετε και στην τηλεόραση. Άλλωστε, όλα τα μέσα έτσι μιλάνε για τον κορονοϊό και όχι μόνο στη χώρα μας, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Τώρα, υπήρξαν αντιδράσεις από άθλητες και από Έλληνες άθλητες σχετικά με το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση για να ακυρωθούν οι φετινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, να μετατεθούν για την νέα χρονιά, για το 2021. Από τη στιγμή, από τα λεγόμενά σου προηγουμένως, καταλαβαίνω ότι και εσύ κινείσαι σε αυτό το πλαίσιο. Και μήπως σε περίπτωση που δεν πάρθει κάποια απόφαση μεταβολής, μετάθεσης, μήπως υπάρξει γενικότερη αντίδραση των αθλητών, μαζικότερη, να το πω πιο σωστά? Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες αφορούν τους αθλητές κατά βάση και όχι τους σπόνσορες, όχι τους χώρους που διοργανώνουν, ούτε και τους φιλάθλους. Εμείς παίζουμε τα κορμιά μας, εμείς παίζουμε την υγεία μας. Θεωρώ ότι αν δεν υπάρξει μια σόφρονα απόφαση, ας το πω έτσι, θα πρέπει να αντιδράσουμε οι αθλητές. Αλλά παρόλα αυτά δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει. Η απόφαση που θα βγει θα είναι καλά ζυγισμένη. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι που ηγούνται του παγκόσμιου αθλητισμού είναι παλιοί αθλητές. Έχουν έρθει στη θέση μας και ξέρουν τι σημαίνει αγώνας επίσης, όρης, ξέρουν τι σημαίνει υγεία. Έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν άλλα μποϊκοτάζ, για άλλους λόγους βέβαια, αλλά τα έχουν αντιμετωπίσει. Λοιπόν, θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει παραλογισμός. Ντάνη, από την στιγμή που, ας πούμε, θεωρητικά θα πάρθει η απόφαση να γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, πιστεύεις ότι θα είναι κάτι που μπορεί να γίνει υπό ασφαλείς συνθήκες, δηλαδή θα υπάρχει κίνδυνος? Γιατί όπως αντιλαμβάνομαι και νομίζω αντιλαμβανόμαστε όλοι, υπάρχει μεγάλος φόβος σε εσάς τους αθλητές ειδικά. Γιώργο, και συγγνώμη για τον Νικό, ποιος το ξέρει αυτό? Κανένας μας το ξέρει. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που δεν θέλουμε να πάρθει μια τέτοια απόφαση τόσο βιαστικά. Γιατί ζούμε όλοι μια κατάσταση πρωτόγνωρη. Κανένας δεν γνωρίζει πού θα πάει αυτό το πράγμα, πώς θα εξελιχθεί. Θα εξελιχθεί γρήγορα προς ένα καλό σενάριο ή θα χειροτερέψουν τα πράγματα? Γι' αυτό και οι αθλητές, πιστεύω όλοι, δεν θέλουν να γίνουν οι αγώνες. Γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα τελειώσει αυτό το πράγμα. Σε περίπτωση που αναβληθούν, κάτι που θες και εσύ, τι γίνεται στη συνέχεια, πώς θα προετοιμαστείτε? Θα γίνουν ενδεχομένως όλα τα προολυμπιακά τουρνουά εντός της νέας χρονιάς μετά το καλοκαίρι? Πώς θα πάει όλη η προετοιμασία αλλά και τα εισιτήρια για να εξασφαλίσετε το Τόκιο 2021 εντός εισαγωγικών? Υπόθεση θα κάνουμε, Γιώργο, πάλι, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η έγκβαση αυτής της πανδημίας. Πιθανολογώ ότι εφόσον αρχίσει ο κόσμος πια και σταματάει να αρρωσταίνει, αρχίζει πλέον και μπαίνουν τα πράγματα σε μια σειρά και ερχόμαστε σε φυσιολογικές καταστάσεις ζωής, ό,τι πρόγραμμα υπήρχε για το 2020 για τα προολυμπιακά event, το ίδιο πρόγραμμα θα υπάρξει το 2021, χοντρικά στις ίδιες ημερομηνίες και με τις ίδιες διαδικασίες, για να δοθούν τα υπόλοιπα εισιτήρια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να κάνουν και οι αθλητές την προετοιμασία τους για να πάνε το καλοκαίρι του 2021 στους αγώνες. Αν δεν και επιμείνουν να γίνουν οι αγώνες το 2020, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει αυτή η κατάσταση, και θεωρώ ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου, που είναι η τελευταία ημερομηνία για δηλώσεις συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τελευταίες δύο εβδομάδες θα γίνουν όλα τα προολυμπιακά τουρνουά για να δοθούν και τα τελευταία εισιτήρια. Η προπόνησή σας είναι καθημερινή με την συναθλητριά σου, με τη Μυρτώ Παπαδοπούλου, ακόμα και αυτές τις στιγμές? Συνεχίζετε κανονικά την προετοιμασία σας ώστε να είστε πανέτοιμοι σε πανενδεχόμενο? Ναι. Όπως σας είπα, εμείς με τη Μυρτώ ξεκινήσαμε τον Σεπτέμβριο. Έχουμε τρέξει δύο μεγάλους αγώνες μόνο. Μας λείπουν πάρα πολλοί αγώνες και μας λείπουν και πάρα πολλές ώρες μες στη θάλασσα με αυτό το καινούργιο το σκάφος, τον ΆΚΑ 17. Πετάει. Είμαστε κάθε μέρα στη θάλασσα, όταν βέβαια βοηθάει ο καιρός, γιατί η αστυνοπλοεία έχει να κάνει με τον άνεμο και τη θάλασσα. Ας πούμε σήμερα, έτσι πως είναι ο καιρός και όλη αυτή την εβδομάδα, έτσι πως θα πάει με κρύο και περίεργες συνθήκες, μάλλον δεν θα προπονηθούμε. Και είπαμε και λίγο πριν τα πράγματα, υπάρχει μια έξαρση τέλος πάντων στην κορύφωση της αρρώστιας, είπαμε λίγο να προφυλαχτούμε. Αλλά είμαστε κάθε μέρα στις εγκαταστάσεις των ναυτικών Θεσσαλονίκης, μας έχουν δώσει άδεια
η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Και πρέπει να τους ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Μας έχουν δώσει άδεια να προπονούμαστε, να είμαστε κάθε μέρα, να κάνουμε τη ρουτίνα μας για να βελτιωθούμε. Και ομολογώ ότι όλη αυτή η καθυστέρηση για μένα και τη Μυρτώ δράει ευεργετικά. Έχουμε καλύψει πάρα πολύ έδαφος σε σχέση με τους ξένους. Είμαστε σε καλή κατάσταση. Έχουμε βέβαια πολύ βελτίωση ακόμα. Αλλά ναι, είναι ευεργετικό. Είναι ευεργετικό για μας. Mm-hmm. Οι στόχοι σας ποιοι θα είναι ενδεχομένως από τη στιγμή που πάρετε το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είτε το 20 είτε το 21, ποιοι θα είναι οι στόχοι που θα θέσετε από εκεί και πέρα στο Τόκιο? Εγώ θέλω να πω. Εσύ προσωπικά, Ντάνι, είσαι και ένας αθλητής με τεράστιες διακρίσεις και σε διεθνές επίπεδο. Εγώ θέλω να πάω στους Ολυμπιακούς να διεκδικήσω ένα μετάλλιο. Αυτό είναι ο στόχος μου. Μου έχει μείνει αποθυμένο από το 2008 στο Πεκίνο με τον Κώστα, όταν μας χύστηκε το πανί στον τελικό, διεκδικώντας ένα μετάλλιο. Το πιο δύσκολο κομμάτι, ειλικρινά, είναι η πρόκριση. Είναι μία θέση, ένα σποτ για 4-5 ευρωπαϊκές χώρες που θα διεκδικήσουμε αυτό το σποτ. Από εκεί και πέρα θα μας δοθεί λίγο ακόμη χρόνος για να εστιάσουμε στα πολυτεχνικά ζητήματα. Είναι ένα πολύπλοκο σκάφος στον ΑΚΑ-17. Είναι ένα αεροπλάνο, φανταστείτε ένα αεροπλάνο στο οποίο πρέπει να ρυθμίσουμε τα δύο φτερά του ώστε να πετάει ίσια και είναι πολύπλοκο. Τα μέσα που έχουμε ευτυχώς είναι αρκετά για να το κάνουμε. Ο χρόνος που είχαμε δεν αρκούσε, αλλά πλέον ο χρόνος που ελπίζουμε να έχουμε στο μέλλον θα είναι αρκετός για να φτιάξουμε αυτά τα τεχνικά ζητήματα, να προκριθούμε. Από εκεί και πέρα, με τους συναθλητές μου αυτούς έχω τρέξει πολλές φορές αγώνες, έχω κερδίσει πολλές φορές και θα παλέψουμε με την Μυρτώ για να τους ξανακερδίσουμε ακόμη μια φορά στους Ολυμπιακούς. Και που θα είναι και νομίζω η μεγαλύτερη διάκριση και για τους δυο σας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ, Ντάνη, να σου ευχηθώ φυσικά τα καλύτερα. Ελπίζω να γίνει η επιθυμία σας πραγματικότητα, η επιθυμία όλων των αθλητών και να αναβληθούν για ένα χρόνο μετά οι Ολυμπιακοί Αγώνες, να προετοιμαστείτε και εσείς κατάλληλα και φυσικά πάνω απ' όλα να μην υπάρχει ο κίνδυνος του κορονοϊού σε όλον τον πλανήτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και στις προπονήσεις στις διοργανώσεις που ακολουθούν. Μένουμε σπίτι για να σωθούμε. Αυτό είναι το μήνυμα και το περνάμε καθημερινά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι. Και καλή εγώ συνέχεια. Ευχαριστώ. Επίσης. Και κάπου εδώ το αθλητικό ιδεώδες έφτασε στο τέλος του. Τα ακούσατε και από τον Ολυμπιονίκη, τον Ντάνι Πασχαλίδη. Τα ακούτε και από εμένα στην εκπομπή. Μένουμε σπίτι, μένουμε ασφαλείς. Πάλι μαζί θα είμαστε την Παρασκευή. Τετάρτη είναι 25 Μαρτίου, είναι αργία. Την Παρασκευή για άλλο ένα αθλητικό ιδεώδες με πάρα πολύ αθλητισμό. Με στόχο πάντα να προάγουμε το αθλητικό ιδεώδες. Μέχρι τότε μείνετε σπίτι, μείνετε ασφαλείς. Γεια σας.